Το οποίο ακούσαμε και είδαμε όλοι λίγο πριν δεν ήταν εκείνο που ελπίζαμε όλοι. En toute hypothèse, ce ne sera pas celui qui a été θεωρητικά λοιπόν, νομίζω ότι το αποτέλεσμα που ανακοινώθηκε δεν ήταν ένα καλό αποτέλεσμα. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέφρασε κάποιες επιφυλάξεις για να εκφραστεί οριστικά έως απόψε τα μεσάνυχτα. Φυσικά, πρέπει έως τότε να έχουμε υπομονή, διότι ένας δεύτερος γύρος προεδρικών εκλογών είναι μπροστά μας μεταξύ δύο υποψηφίων οι οποίοι θέλουν να παραμείνουν στους υπάρχοντες θεσμούς που δεν εκφράζουν καμία οικολογική συνείδηση και φυσικά δεν ασχολούνται με τον κίνδυνο επί του ανθρωπίνου πολιτισμού. Αμφότεροι οι υποψήφοι δεν μπορούν να κατανοήσουν τα κοινωνικά κεκτημένα που είναι η βάση αυτής της χώρας. Όποιο και αν είναι το επίσημο αποτέλεσμα που θα ακούσουμε έως τα μεσάνυχτα, εμείς θα το σεβαστούμε. Δεν θέλω να πω περισσότερα επί του παρόντος. Ο καθένας, η καθεμιά από εσάς γνωρίζει ποιο είναι το δικό του ή το δικό της καθήκον. Εφ' εξής, λοιπόν, βλέπω ότι δεν έχω λάβει καμία εντολή από τα άτομα εκείνα τα οποία υποστήριξαν τη δική μου υποψηφιότητα για να εκφραστώ αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν, οι υποστηρικτές μου θα λάβουν τις δικές τους αποφάσεις και το αποτέλεσμα και οι ελπίδες όλων των υποστηρικών μου θα εκφραστούν δημοσίως μέσω της χρήσης της πλατφόρμας μας. Η ωραία μου χώρα, η όμορφη μου πατρίδα είναι μια πατρίδα που εμπλέκει άπαντες. Μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για αυτό το οποίο κάναμε και πραγματοποιήσαμε. Είμαστε μια συνειδητή δύναμη που διέπεται από ενθουσιασμό. Σας καλώ να παραμείνετε ενωμένοι, να παραμείνετε σε κίνηση και να συνεχίσετε τον αγώνα. Διότι η πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, χωρίς να αποκρύψουμε καμία δυσκολία, φυσικά θα κληθούμε εξίσου να αντιμετωπίσουμε, αυτή η πρόκληση παραμένει μπροστά μας εξαιρετικά απτή. Και εκείνοι που σήμερα ισχυρίζονται ότι έχουν λάβει το μέγιστο των ψήφων έδειξαν μια ανικανότητα κατά το παρελθόν. Έχει έρθει λοιπόν τώρα η ώρα, καθώς και τις επόμενες μέρες, να δείξουμε χαρακτήρα, να δείξουμε τη δική μας συνείδηση. Εσείς όλοι έχετε στο μυαλό την αγαπημένη μας πατρίδα. Είστε κάτι το καινούριο το οποίο αρχίζει να διαμορφώνεται. Όλοι μας είμαστε πιστοί στο τρίπτυχο της δημοκρατίας. Ελευθερία, αδελφότητα, ισότητα. Ζήτω η γαλλική δημοκρατία, ζήτω η Γαλλία.